Το ζήτημα που φέρνουμε σήμερα, κύριε Υπουργέ, είναι ενδεικτικό και αποκαλυπτικό του αντεργατικού χαρακτήρα της κυβερνητικής πολιτικής διαχρονικά στο συγκεκριμένο χώρο τον οποίο αναφερόμαστε. Όπως είναι γνωστό εδώ και χρόνια, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν τα τμήματα αρχαιονομίας και βιβλιοθηκονομίας, παλιότερα ως ΤΕΗ, τώρα πια μονάχα ως πανεπιστημιακές σχολές. Οι παλιότεροι από αυτές τις πανεπιστημιακές σχολές είναι το Τμήμα Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσιολογίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ιδρύθηκε από το 1993 ήδη. Και βεβαίως αντίστοιχα τμήματα λειτουργούν και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, καθώς και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ως μετεξέλιξη του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Οι εκατοντάδες λοιπόν απόφοιτοι όλων αυτών των τμήματων, είτε των παλαιότερων ΤΕΗ είτε των πανεπιστημιακών σχολών, αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα επαγγελματικής απορρόφησης και αποκατάστασης. Αν και θα μπορούσαν, και φυσικά θα έπρεπε, όλοι αυτοί οι απόφοιτοι με βάση τις σπουδές τους είτε να εργάζονται στις υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους, αλλά και άλλων αρχείων, των πανεπιστημίων, τραπεζών, οργανισμών, δικαστηρίων, υπουργείων, διαφόρων δημοσίων φορέων κυβερνητικών, είτε να εργάζονται στις διάφορες βιβλιοθήκες της χώρας, στην Εθνική Βιβλιοθήκη για παράδειγμα, στη Βιβλιοθήκη της Βουλής, στις πανεπιστημιακές, στις δημοτικές, στις σχολικές βιβλιοθήκες, στις βιβλιοθήκες των υπουργείων, των ερευνητικών κέντρων, των μουσείων, των νοσοκομείων, για τις οποίες καταθέσαμε γραπτή ερώτηση πριν από λίγες μέρες, των τραπεζών και άλλων οργανισμών, σε εκδοτικούς οίκους, σε έργα ψηφιοποίησης των βιβλιοθήκων, είτε να εργάζονται σε υπηρεσίες τεκμηρίωσης και ενημέρωσης, καθώς μπορούν, ως γνωστόν, να ασκήσουν και καθήκοντα τεκμηριωτή, όπως προβλέπει ο νόμος 1566 από το 1986. Αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει, κύριε Υπουργέ. Και είναι χαρακτηριστικό, είναι χαρακτηριστικά μάλλον, όσο και αποκαλυπτικά, τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσίασε το Περιφερειακό Τμήμα της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων Βορείου Ελλάδας σε σχετική του καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησής σας για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και την πρόσληψη με μόνιμη όμως σχέση εργασίας βιβλιοθηκονόμων, αρχαιονόμων στις βιβλιοθήκες της χώρας, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, τα κατατόπους γενικά αρχεία του κράτους, εξαλείφοντας το φαινόμενο των αποσπάσεων υπαλλήλων άλλων ειδικοτήτων. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησής σας ή αν είναι στις προθέσεις σας η αλλαγή του απαρχαιωμένου οργανισμού πια των Γενικών Αρχείων του Κράτους από το μακρινό 1991, που συνεχίζει να προβλέπει στον κλάδο των αρχαιονόμων να τοποθετούνται και να μπορούν να μεταταχθούν πτυχιούχοι φιλοσοφικής, νομικής, για τους οποίους αρκεί να διαθέτουν μια απλή τριετή αρχαιακή προϋπηρεσία. Και τέλος, αν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης, να συμπεριλάβει και τους πτυχιούχους των τμήματων ΤΕΗ και ΑΕΗ, αρχαιονομίας, βιβλιοθηκονομίας, στις προκυρισόμενες θέσεις για πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων στους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, πρόσφατα κατατέθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας το σχέδιο οργανισμού λειτουργίας Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στο οποίο προβλέπονται συνολικά 390 θέσεις διαφόρων κατηγοριών, εκ των οποίων 164 προβλέπεται να είναι πτυχιούχοι τμήματων βιβλιοθηκονομίας, αρχαιονομίας και επιστήμης της πληροφόρησης, και πιο συγκεκριμένα 89 κλάδου βιβλιοθηκονόμων και αρχαιονόμων και 75 κλάδου βιβλιοθηκονόμων. Αναμένεται η έγκριση του οργανισμού εντός του 2021. Προτεραιότητα της Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι η πλήρη στελέχωσή της από όλες τις προβλεπόμενες ειδικότητες, αλλά πρωτίστως από τον κλάδο των βιβλιοθηκονόμων, οι οποίοι αποτελούν το 42% των συνολικών θέσεων της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο, το Υπουργικό
Υπουργικό Συμβούλιο στις 16 Σεπτεμβρίου του 2020 ενέκρινε την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης 10 θέσεων αρχαιονόμων στα ΓΑΚ, 4 θέσεων βιβλιοθηκονόμων στην Εθνική Βιβλιοθήκη, 8 θέσεων βιβλιοθηκονόμων και 6 θέσεων ΤΑΦΕΨΙΛΟΝ βιβλιοθηκονόμων στις δημόσιες βιβλιοθήκες και έχει ξεκινήσει τη διαδικασία προκήρυξής τους. Επίσης, μέσα από τον κλάδο κινητικότητας μετατάχθηκαν συνολικά 13 άτομα με ειδικότητες βιβλιοθηκονόμων σε αντίστοιχες μονάδες, βιβλιοθήκες, ΙΓΑΚ κτλ. Και τέλος, με την πράξη από 31 του 2020 του Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η άμεση πλήρωση 5 οργανικών θέσεων σχετικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος. Τελευταίο σημείο στην πρωτολογία μου, αναφερθήκατε στο άρθρο 22 του νόμου 1946 του 1991, στο οποίο εδίδεται κατ' εξαίρεση η δυνατότητα πτυχιούχη φιλοσοφικής ή νομικού τμήματος της νομικής σχολής, εφόσον έχουν τριετή εμπειρία, να μπορούν να εργάζονται. Αυτό έχει καταργηθεί από το 2019. Και με το άρθρο 201 του νόμου 4610 του 2019. Οπότε δεν ισχύει αυτό το άρθρο. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Κύριε Δελή, παρακαλώ για την δευτερολογία σας. Ακούγοντας την απάντηση του Υπουργού, ορισμένες παρατηρήσεις σε σχέση με τις προγραμματισμένες προσλήψεις με βάση το σχέδιο του νέου κανονισμού της Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, παρατηρούμε ότι συνεχίζεται η ίδια ποσόστοση σε σχέση με τις προσλήψεις των αναγκαίων στις υπηρεσίες, στη Βιβλιοθήκη συγκεκριμένα βιβλιοθηκονόμων, αποτελούν μόνο το 42%, όπως είπατε, των συνολικών προσλήψεων στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, αν και δεν είναι οι μόνες ανάγκες, δεν έχει ανάγκη βιβλιοθηκονόμων μόνο η Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Όσο για τις άλλες προσλήψεις, συγκράτησα κάποια νούμερα, 10 σε κάποια βιβλιοθήκη, 8 εδώ, 6, δεν αποτελούν παρά μικρές σταγόνες στον ωκεανό των ελλείψεων, κύριε Υπουργέ, και επιβεβαιώσατε βεβαίως και εσείς ότι εξακολουθεί αυτή η ακατάλληλη, ας μου επιτραπεί, για τη λειτουργία των βιβλιοθηκών χρήση των αποσπάσεων και των μετατάξεων με ανθρώπους που δεν έχουν και ιδιαίτερη σχέση με το αντικείμενο μιας σύγχρονης λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε, στα γενικά αρχεία του κράτους, με βάση το νόμο 4610 που κι εσείς πριν από λίγο είπατε, από τις 556 οργανικές θέσεις που προβλέπει αυτός ο νόμος, είναι νόμος που ψηφίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, μόνο οι 185 κατανεμήθηκαν στον κλάδο των βιβλιοθηκονόμων. Ένα ποσοστό γύρω στο 30-33%. Οι υπόλοιπες 371 θέσεις κατανεμήθηκαν μεταξύ μη συναφών με το αντικείμενο επιστημόνων. Στις 46 δημόσιες βιβλιοθήκες που λειτουργούν στη χώρα μας και στις οποίες απασχολούνται 110 υπάλληλοι, μόνο οι 40 από αυτούς είναι κάτοχοι πτυχίου βιβλιοθηκονομίας. Αν δεν μιλήσουμε για τις 1.800 περίπου σχολικές βιβλιοθήκες, για τις οποίες σχολικές βιβλιοθήκες πριν από κάποια χρόνια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ξοδεύτηκαν πάρα πολλά χρήματα και δεν λειτουργούν, δεν υπάρχει σε αυτές τις σχολικές βιβλιοθήκες, κύριε Υπουργέ, ούτε ένας διορισμένος επιστήμονας βιβλιοθηκονόμος σε καμία από αυτές. Επίσης, αυτό έχει μια σημασία, όπως καταλαβαίνετε, αν μπορούμε να κατανοήσουμε, και νομίζω κατανοείται από τον οποιοδήποτε, ο ρόλος και η σημασία που αποκτά η σχολική βιβλιοθήκη για τη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας. Και ενώ λοιπόν οι απόφοιτοι του κλάδου αποκλείονται παντελώς από την κατάληψη άλλων θέσεων στο δημόσιο τομέα, Είναι συχνό, πολύ συχνό το φαινόμενο, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία πάντα, θέσεις οι οποίες προϋποθέτουν σπουδές βιβλιοθηκονομίας να καταλαμβάνονται από κατόχους άλλων πτυχίων. Στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, για παράδειγμα, μπορούν να ορίζονται ως προϊστάμενοι βιβλιοθήκης μηχανικοί και όχι βιβλιοθηκονόμοι.
σύμφωνα με τον νόμο για τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, αρκεί ένα οποιοδήποτε πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να απαιτείται καμιά η συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα, με το γνωστικό αντικείμενο της βιβλιοθηκονομίας. Ενώ ισχύει σε μεγάλο βαθμό, ισχύουν αρκετές διατάξεις από τον Ιδρυτικό Νόμο των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται δυστυχώς εκατοντάδες αποσπάσεις εκπαιδευτικών ποικίλων ειδικοτήτων. Δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους. Απλώς θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να εργάζεται εκεί που πρέπει να εργάζεται. Και τέλος, να σας πούμε και αυτό, ότι το 2002 ψηφίστηκε ένας νόμος, ο 2986, το 11ο άρθρο του οποίου προέβλεπε τη σύσταση 100 θέσεων 50 τότε βιβλιοθηκονόμων, 50 πανεπιστημιακής και άλλων 50 αποφύτων ΤΕΗ, 100 θέσεις βιβλιοθηκονόμων στις σχολικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας. Αυτή η διάταξη, αυτό το άρθρο, ουδέποτε εφαρμόστηκε. Ένα άρθρο που και ακόμα και αυτό να εφαρμοζόταν θα αποτελούσε σταγόνα, αλλά αν και αυτό σταγόνα στον ωκεανό των αναγκών, ούτε αυτό έχει υλοποιηθεί ακόμα. Νομίζουμε ότι τελικά, εν κατακλείδη και κλείνω κύριε Πρόεδρε, αυτή η απαξιωτική συμπεριφορά της πολιτείας, διαχρονικά, απέναντι στις βιβλιοθήκες και ιδιαίτερα απέναντι στις σχολικές βιβλιοθήκες, αποκαλύπτει και τις πραγματικές της προθέσεις και την υποκρισία της όταν συχνά πυκνά κάνει λόγο για την αναβάθμιση της παιδείας ή για την ανάπτυξη, την καλλιέργεια της φιλοαναγνωσίας και πάει λέγοντας. Είναι αποτέλεσμα όλο αυτό, βεβαίως, αυτή η τσιγκουνιά στην κάλυψη αυτών των τόσο αναγκαίων θέσεων, είναι αποτέλεσμα των γενικότερων περικοπών στην εκπαίδευση και σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των βιβλιοθηκονόμων στη δουλειά την οποία έχουν σπουδάσει, όπως υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα οποιοδήποτε ανθρώπου στη δουλειά με βάση τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει. Ευχαριστούμε.